Φίλε, έτοιμος. Έτοιμος. Μαρίτα, ξεκινάς. Πάμε. Καλή επιτυχία, Ρεσιτρίς. Η αλήθεια είναι ότι το λέγαμε τελευταία φωτογράφηση, αλλά όταν μπήκα το ένιωσα, γιατί ήταν όλο τόσο υπερλαμπρό. Και εντάξει, ήμουν συγκεντρωμένη εκείνη την ώρα, αλλά είχα και έτσι λίγη στεναχώρια μέσα-μέσα. Λοιπόν, Μαρίτα, δεν θα κριθείς από τη χορογραφία. Θέλουμε φυσικές κινήσεις, να το ζήσεις, να περάσεις όμορφα και να θυμάσαι κάποια tips τα οποία θα στα πούμε και κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Να τις ολοκληρώνεις τις κινήσεις σου μαλακά και λεγκάτα, ωραία. 3, 2, 1, πάμε! Καλή χρονιά! Chin down! Και 3/4 το πρόσωπο. Ξεκινάει ο χορός με τα πούπουλα και πραγματικά το πιο σημαντικό που σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ήταν να το ζήσω όσο παραπάνω μπορώ. Καλά, παιδιά, λες και είμαστε πραγματικά σε καμπαρέ. Μα είμαστε σε καμπαρέ. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Μαρίτα, πρόσεξε αυτό που σου πει Βίκη. Χαμηλά το πηγούνι. 3/4. Χέρια στη μέση. Κλείστο στόμα. Φέρε χέρια να κουμπίσουνε τον κορμό σου τα χέρια. Μπράβο, αργά. Πολύ ωραίο, μπράβο. Πιο φυσικά. Και ένα χέρι έξω. Μπράβο. Τέλεια. Στόμα, chin down. Και ωραία ανοιχτά μάτια. Μπράβο. Γύρνα και 3/4. Μπράβο, έλα στο κέντρο, στο φως. Μπράβο, σιγά σιγά. Κατέβασε πρόσωπο, τέλειο και άρχισε να ποζάρεις. Πα, μπράβο. Πιο ωραίο το πρόσωπο, κάνε μπράβο. Κάνε και μια στροφή γύρω από τον εαυτό σου, πάρε αέρα. Μπράβο. Ωραία, Μαρίτα, ό,τι κάνεις, πρότισε να είναι φυσικό, να έχει μια φυσικότητα η κίνηση. Μαρίτα, και πόδια. Πόδια. Ψηλά. Εσύ τα κάνεις καλά. Θέλουμε να δούμε να χορεύεις, Θα τη σηκώσουμε, Γιώργο. Δεν θα φύγεις από εδώ, έτσι. Τώρα που μας έδειξες κινήσεις, δεν θα φύγεις από εδώ, έτσι, το ξέρεις. Πάμε, Νικολάς. Το σχεδίασε, μπράβο. Ωραία χέρια. Έλα τα χέρια, έλα. Δύναμη, μπράβο. Μαρίτα, έλα λίγο προς το κέντρο, προς τα αριστερά σου λίγο. Πάμε, προς τα αριστερά σου. Τέλειο. Μπράβο, άκου τη μουσική! Μουσική! Παπ! Παπ! Μπράβο! Μπράβο! Το χειρίστηκε ωραία, αλλά δεν έκανε καθόλου touch θεωρώ με τη χορεύτρια μέσα της. Ενώ πιστεύω ότι υπάρχει. It's okay. Απλά ένιωθα ότι δεν το διασκέδασε τόσο. Παιδιά, τι ωραίο που ήταν αυτό. Κοίταξε. Ξεκίνησε διστακτικά. Ναι. Μετά κάτι βρήκαμε, μετά κάτι χάσαμε, μετά το ξαναβρήκαμε. Έχουμε εικόνα. Ίσως θεωρώ ότι επηρεάστηκε λίγο από το κομμάτι που προσπαθούσε να ακολουθήσει τη χορογραφία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή είναι το κορίτσι που είναι πραγματικά μπουρλέσκ, θεωρώ ότι κάποιες στιγμές που ήταν λίγο αμήχανη ή λίγο στρεσαρισμένη, επειδή έχει όλο αυτό το full figure, με τον τρόπο που κινούταν και με τον τρόπο που οι χορευτές πίσω την πλαισίωναν, πραγματικά μας έδινε μερικές πολύ συγκλονιστικές εικόνες. Αυτό είναι σίγουρο. Μαρίτα, πώς το ζήσεις? Πώς αισθάνθηκες, Μαρίτα μου? Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις και χορευτικό. Το σκεφτόσουν, λίγο. Δεν το σκεφτόμουν πολύ, αλλά είχα μία έννοια να συνεργαζόμαστε για να βγει και η φωτογραφία που θέλω. Αλλά γενικά το ένιωσα πολύ καλό. Εντάξει, υπήρχε ένταση, οπότε πάντα. Οι στιγμές που σταμάταγες και πόζαρες και πόζαρες και τα καθάριζες όλα. Ναι. Ήταν οι πιο ωραίες στιγμές. Εγώ αυτό που ήθελα να δω λιγάκι ήταν καλύτερες γεωμετρίες με τα πόδια. Θέλω να δω λίγο πιο ψηλά τα γόνατα, λίγο καλύτερα κουντεπιέ για να έχουμε καλύτερες γεωμετρίες. Ναι. Κάποια στιγμή το βρήκες, κάποια στιγμή σου φεύγε. Γενικά όμως τα πήγες πολύ καλά. Τέλεια. Μπράβο. Και σου πάει το μπουρλέσκ.
Μήπως θα το δοκιμάσω και αγάπη, αυτό. Αγάπη, για ποτασούλα. Έλα, έλα. Ένα extract. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ και στα πουκουλά μου. Να δω. Ωπα. Έτρεξες για μένα. Μα είσαι καινούργια μπουρλέσκ και σομιστάρες, μαντάμ. De la Juve de Paris. Δεν έγινε και μια στάρ του καμπαρέ. Ήταν το τελευταίο πράγμα που πραγματικά είχα στο bucket list μου και να που το κατάφερα.